Οι αδειολυστητικές αλυσίδες στις περισσότερες περιοχές Κρήτης είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα και έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία. Για να δούμε λίγο. Απαραίτητες οι αλυσίδες. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αν μπορούμε να ζουμάρουμε. Μπράβο. Στα ορεινά τμήματα των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Γόρτινας. Συνεχίζουμε στα Χανιά. Επαρχιακή οδός Χανιά, όπως βλέπουμε, Φουρναίο Μαλός. Επαρχιακή Χανιά, όπως βλέπουμε, σε αυτές ακριβώς τις περιοχές, για να μην τις διαβάζω και όλες, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με κατεύθυνση, οδηγία, υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμου, να χρησιμοποιούμε αντιολυστητικές αλυσίδες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και πάμε και στο Λασίθι, όπου είναι στους πρόποδες οροπεδίου Λασιθίου, βλέπουμε οροπέδιο Λασιθίου, είμαστε υποχρεωμένοι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κυρία Σοφία Λογαρίδου, την προϊσταμένη του γραφείου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, αστυνόμο Β βέβαια. Την καλησπέρα μας, κυρία Λογαρίδου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με την εξής απορία. Τι ισχύει στο κομμάτι της υποχρεωτικότητας όσον αφορά τη χρήση αντιολυστητικών αλυσίδων? Πότε ένας οδηγός δηλαδή είναι υποχρεωμένος και από πού προκύπτει, από πού βγαίνει αυτή η οδηγία και από πού πρέπει να ενημερωθεί κάθε φορά? Υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ένα άρθρο, το άρθρο 19. Ναι. Στο άρθρο λοιπόν 19 ορίζεται ότι όταν ένας οδηγός κινείται σε σημείο όπου υπάρχει χιόνια, οφείλει να βάλει αντιολυστητικές, αν δεν φέρει ειδικό ελαστικό, να τοποθετούν στους δύο τουλάχιστον λοιπόν κινητήρους τροχούς αντιολυστητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολυστητικά μέσα. Αυτό λοιπόν ορίζει ο κώδικας, ναι, ο οποίος είναι ο νόμος, εκείνο ο κώδικας ο οποίος ρυθμίζει τη συμπεριφορά όλων των οδηγών. Επειδή όμως δεν είναι όλες οι εποχές του χρόνου που επιβάλλουν τη χρήση των αντιολυστητικών αλυσίδων, το να το φέρει κάποιος στο όχημά του, εφόσον δεν υπάρχει και δεν κινείται σε περιοχή με χιόνια ή με παγετό, αυτό ορίζεται με απόφαση η οποία μπορεί να εκδοθεί, που σημαίνει σε έναν έλεγχο, ακόμα και αν στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή χιονόπτωση ή παγετός, ο συγκεκριμένος οδηγός οφείλει να έχει μαζί του, εφοδιασμένος δηλαδή, με αυτά τα αντιολυστητικά μέσα. Θεωρείται λοιπόν αυτονόητο ότι σε κάθε μετακίνηση σε σημεία όπου υπάρχει παγετός, το οποίο είναι ο κρυφός κίνδυνος σε σχέση με τα χιόνια που είναι ορατός κίνδυνος, η υποχρέωση λοιπόν των οδηγών οφείλουν να το γνωρίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αντιολυστητικές αλυσίδες. Αναφορικά με το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες με τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην περιφέρεια Κρήτης, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι στο κομμάτι της χρήσης αντιολυστητικών αλυσίδων από τη μία και βέβαια από την άλλη, κυρία Λογαρίδου, αν έχουν βεβαιωθεί και πρόστιμα? Οι έλεγχοι όταν χρειάζεται σαφώς και γίνονται, και όταν υπάρχει ένας έλεγχος και διαπιστώνεται παράβαση, σαφώς και επιβεβαιώνεται το αντίστοιχο πρόστιμο. Αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε σε όλους τους τηλεθεατές είναι όχι τόσο η τυπική υποχρέωση που έχει κάθε οδηγός, όσο η ηθική υποχρέωση που οφείλουμε να έχουμε τόσο στο σεβασμό της ζωής και της ελεύθερης πρόσβασης των κατοίκων μιας περιοχής, των λοιπόν χρηστών της οδού, αλλά ακόμα και των ανθρώπων που πιθανώς μεταφέρουμε στο όχημά μας, ώστε να αποφεύγουμε λοιπόν επιπόλαιες κινήσεις, όταν κάποιοι, που έχετε δει και εσείς οι ίδιοι και καταγράφετε από τα δελτία σας πολλές φορές, όταν ενεργοποιείται ένας μηχανισμός για να απεγκλωβίσει οδηγούς, οχήματα, οι οποίοι δεν έκαναν την υποχρέωση που όφυλαν σε δρόμους οι οποίοι είχαν παγετό ή χιόνια. Είναι λοιπόν, πέρα από την τυπική υποχρέωση, είναι και η ηθική υποχρέωση να εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών της οδού. Στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, δεν έχουμε αυτή την ώρα κάποιο κλειστό οδικό τμήμα, οπότε υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου. Φυσικά από το μεσημέρι έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων
των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους σε συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, η οποία θα ισχύσει και μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Αναφερόμαστε λοιπόν στο δίκτυο από Ηράκλειο για Αγία Γαλήνη στην θέση 29, χιλιομετρική θέση 29, κυκλικός κόμβος πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, έως τη θέση 41, διασταύρωση Καστελίου Μυρών. Αυτή η απαγόρευση, επαναλαμβάνω, ισχύει, όπως σας είπα, για τα φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπόν βαρέων οχημάτων. Και αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας φυσικά. Μάλιστα. Κυρία Λογαρίδου, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πυροτροπές και τις οδηγίες και την ενημέρωση.